αντιπροσωπεία του ΚΚΕ βρέθηκε σήμερα στο Δημαρχείο της Μίκης, όπου και συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής. Η οποία Δημοτική Αρχή μας κατέθεσε και ένα υπόμνημα με τα πιο σοβαρά και επίγοντα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Το ενδιαφέρον του ΚΚΕ για την περιοχή είναι δεδομένο. Το έχει αποδείξει με την κατάθεση αλλεπάλληλων ερωτήσεων, επίκαιρων και γραπτών στη Βουλή και βεβαίως με την λειτουργία και την δράση της οργάνωσης του κόμματος συνεχώς, που στέκεται δίπλα στους ανθρώπους αυτούς και στις ανάγκες τους. Σήμερα, με την πανδημία του κορονοϊού, νομίζουμε ότι θα πρέπει και πληρώνοντας αυτή η περιοχή έναν αυξημένο φόρο σε σχέση με άλλες, ως προς τον κορονοϊό, νομίζουμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να δείξει ακόμα περισσότερο έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τον κόσμο που μένει εδώ και συγκεκριμένα ενισχύοντας και στελεχώνοντας όχι μόνο το νοσοκομείο της Ξάνθης που είναι ένα γενικότερο αίτημα, αλλά και το κέντρο υγείας του Εχίνου και βεβαίως αποκαθιστώντας την 24ωρη λειτουργία του ασθενοφόρου, ένα ασθενοφόρο που πρέπει να είναι έτοιμο προσκύνηση όλο το 24ωρο και όχι μονάχα για 8 ή 10 ώρες. Είναι ζητήματα επίγοντα που θέλουν άμεσα τη λύση και βεβαίως με την ενίσχυση όλων αυτών των ανθρώπων εδώ που έχουν πληγεί οικονομικά, είναι άνθρωποι της δουλειάς, άνθρωποι του μεροκάματου, του μόχθου, οι περισσότεροι στο εξωτερικό ως εποχιακοί εργαζόμενοι. Σε όλους αυτούς το ΚΚΕ θα σταθεί δίπλα.